εδώ. Μπορεί και 15. Πω 15 χρόνια. Πω ίδια έμεινες, ίδια, ούτε γραμμάριο δεν έχεις βάλει. Τι κορμοστασιά είναι αυτή, φτούσου, φτούσου. Και εσείς, κυρία Μπέκα μου, μια χαρά είστε. Έλα, έλα τώρα, μιλες ψέματα. Έχω παχύνει, εδώ και ένα χρόνο έχω παχύνει και δεν λέω να χάσω. Γιατί τρώω γλυκά οι αφιλότιμοι, μ' αρέσουνε τα γλυκά, μ' αρέσουνε. Κούκλα, κούκλα είστε. Ναι, ναι, καλά τώρα. Για πες μου λοιπόν, εσύ παντρεύτηκες? Ναι, με τον Αντώνη τον Γεωργίου. Ποιον, τον δημοσιογράφο? Ναι. Σοβαρά, έχεις τόσο διάσημο άντρα? Δεν είναι και κανένα στάρ της τηλεόρασης. Πώς, εγώ τον παρακολουθώ ανελιπώς. Μ' αρέσουν αυτά τα πύρινα άρθρα του. Καλέ, τι ασυμβίβαστος άνθρωπος είναι. Μα, η Μαρία θα αργήσει να έρθει? Όχι, εδώ απέναντι πετάχτηκε να πάρει εφημερίδα. Έρχεται. Πω, θα τρελαθεί από τη χαρά της άμα σε δει εδώ μέσα ύστερα από τόσο καιρό. Δεν έχουμε και 15 χρόνια να συναντηθούμε με τη Μαρία. Βλεπόμαστε μια φορά το χρόνο. Μια φορά το χρόνο. Εσείς που είσαστε τόσο κολλητές. Α, η ζωή. Εμένα μου λες. Και για πες μου, Ανέτα, παιδάκια έχεις κάνει? Είχε ένα Αντώνης από τον προηγούμενο γάμο του που μένει τώρα μαζί μας. Μαζί δεν έχουμε κάνει παιδί. Α, κρίμα να κάνετε. Διαφορετικά δένετε το ζευγάρι με ένα παιδί. Και η Μαρία μας, αν είχε ένα παιδί με τον τέος άντρα της, μπορεί και να μην χώριζε τόσο εύκολα. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Δουλεύω εγώ, δουλεύει ο Αντώνης. Δεν είναι εύκολο να υπάρχει ένα ακόμα παιδί στο σπίτι. Α, μην το λες αυτό καθόλου, χρυσό μου. Το παιδί είναι η παρηγοριά της ζωής. Και εγώ τι νομίζεις πως έχω τώρα που κουρκούτιαν εντελώς ο αριστείρης μου? Την κόρη μου έχω. Γιατί ο άντρας μπορεί και να μη σου φτουρήσει, χρυσό μου. Μπορεί να χωρίσεις, μπορεί και να σου πεθάνει από τη Όλγα. Ελπίζω να μην είμαι τόσο άτυχη. Στο εύχομαι. Ρε την Ανέτα. Και ήρθες τώρα έτσι ξαφνικά για να κάνεις έκπληξη στη Μαρία, ε? Όχι, τι θέλω κάτι, περνούσα απ' έξω και λέω δεν χτυπάω. Καλά έκανες. Γυρίζει μια κοινή μας φίλη από τον Καναδά, ύστερα από 15 χρόνια που έχει να έρθει στην Ελλάδα. Ποια φίλη σας? Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, η Βέρα. Τη Βέρα, πώς δεν τη θυμάμαι? Την μελαχρινούλα την όστιμη, ναι, δεν λες? Ναι. Μια λίγο πιο ψηλή από σένα. Ακριβώς. Βέβαια, τη θυμάμαι. Μαζί βγάλατε το γυμνάσιο. Εσύ και η Μαρία ήσασταν οι πιο κοντές και η Βέρα πιο ψηλή στη μέση. Σαν αλατιέρα ήσασταν. Ακριβώς αυτή. Και αυτό το κοριτσάκι είχε πάει στον Καναδά. Ζει στο Βανκούβερ εδώ και 15 χρόνια. Α, μάλιστα, στο Βανκούβερ. Μαρία, για κοίτα ποιο σε θέλει. Η Ανέτα. Δεν με περίμενες, ε? Έρχεται η Βέρα, δεν το πιστεύω. Πώς το αποφάσισε? Δεν έπρεπε να έρθει. 10 χρόνια λείπει από την Ελλάδα. Ναι, ναι. Και ξέρεις πώς τη σκεφτόμουν τελευταία? Διέστηση. Ήταν να το ακούσεις, γι' αυτό. Έρχεται τη Δευτέρα. Ναι. Πώς θα καθίσει? Καμιά 20 μέρες. Ωραία, λοιπόν. Τρίτη βράδυ πρέπει να κλείσουμε τραπέζι κάπου να την πάμε, έτσι. Πού λες να πάμε? Κάπου πολύ χάρη, γιατί την Τρίτη έχει τα γενέθλιά της η Βέρα. Ναι, μωρέ, ναι. Δίδυμος είναι. Και θα πάτε σε μαγαζί να γιορτάσετε τα γενέθλιά της? Όχι. Πρέπει να της κάνετε ένα surprise party εδώ. Μπράβο, Μπεμπέκα, ωραία ιδέα. Είναι πιο ζεστό ένα party εδώ μέσα. Και έπειτα μπορείτε να καλέσετε και τίποτα φίλους σας από τα παλιά και να κάνετε ένα reunion. Άντε μωρέ τώρα, πού να τους βρούμε τους φίλους από τα παλιά? Και αν μαζευτούμε και πολύ, ούτε θα προλάβουμε να τη δούμε τη Ναι, Βέρα. Ναι, ναι. Έτσι κάνα δύο κολλητές, η Ανέτα, εγώ και να φωνάξουμε και τη Γογό. Έλα μωρέ τώρα τη Γογό. Γιατί καλή Ανέτα? Με τη Γογό δεν κάναμε παρέα στο γυμνάσιο και μετά? Ναι, τώρα η Γογό είναι αλλού. Γιατί, δεν είναι στην Ελλάδα? Όχι, στην Ελλάδα είναι, στην Αθήνα, αλλά είναι σε άλλο μήκος κύματος. Έλα, σιγά μου, ωραία, ναι, ένα πάρτι θα κάνουμε. Όχι, εγώ νομίζω ότι πρέπει να φωνάξουμε και την Γογό. Εγώ ούτε το τηλεφωνό της δεν έχω πια. Σιγά το δύσκολο, θα ψάξω εγώ να το βρω. Καλά. Λοιπόν, τρίτη βράδυ εδώ, έτσι. Και γιατί δεν τη θέλει η Ανέτα τη Γογό? Έλα, μωρέ, δεν την ξέρεις και εσύ την Ανέτα. Το να τη βρωμά και τα άλλο τη ξυνίζει. Φαντάζομαι τη βρίσκει πολύ λαϊκιά για τα γούστα τη. Από τότε δε που παντρεύτηκε τον Αντώνη, μόνο με διανοούμενου κάνει παρέα. Από Ελένη Γλίκα, Τζιαρβελέρ και πάνω. Ήταν από παλιά ψιλομύτη αυτή. Τη Γογό ίσα που την ανεχόταν στην παρέα. Διότι η Γογό είχε σουξέ άντρε, γι' αυτό. Έλα, καλή, και η Ανέτα είχε σουξέ. Ναι, είχε. Και εκεί που δεν έπρεπε. Κατάλαβα. Τι κατάλαβε, Μαρή? Γιατί δεν κάνουμε παρέα η Μαρία μας με την Ανέτα? Τους χώρισε η μοναξιά της Μεγαλούπολης. Δεν φταίει μόνο η Μεγαλούπολη. Την έκανε τη βρωμοδουλειά της και η Ανέτα. Τι καλέ. Παιδί μου, τον Χριστόφορο δεν τον θυμάσαι? Ποιο Χριστόφορο? Τον Κολόμπο, ποιο Χριστόφορο? Αυτόν που τα είχα εγώ στο πανεπιστήμιο πριν το Γιάννη. Ναι, τον θυμάμαι. Γιατί χωρίς είναι καλή, δεν τα έφτιαξε η Ανέτα με τον Χριστόφορο? 3 μήνες βγαίναν κανονικότατα τα μουλάρια και δεν μου είχαν πει τίποτα. Καλά, αυτό συγχωρείτε, αφού ερωτευτήκανε.
Μπα, και το βρίσκεις εσύ σωστό, να έχεις εσύ ένα γκόμενο στον πάρο, εγώ να βγαίνουμε τρεις μήνες και να μην ξέρεις τίποτα. Κοίταξε να δεις, Μαρία μου, επειδή εδώ σε αυτό το σπίτι γκόμενοι σπανίζουν, δεν το έχω σκεφτεί, διότι τι να μου πάρεις. Ο καλάβεις παρά του μιέχοντος. Τέλος πάντων, και από τότε έχουμε έτσι ψυχραθεί με την Ανέτα, βέβαια τη βλέπω που και πού, αλλά. Και δεν μου λες τι θα ετοιμάσεις για το πάρτι. Ε, τι μόνοι μου θα το ετοιμάσω, θα με βοηθήσετε κι εσείς. Πώς καλέ, εγώ θα σε βοηθήσω, θα σου φτιάξω και το ψάρι με τα ωραιότητα θαλασσινά τη σάλτσα από πάνω. Ωραία. Εσύ, Ειρήνη. Κι εγώ. Ε, τι θα φτιάξει για το πάρτι της αδερφής σου. Καλέξτε, δηλαδή. Ξέχασε ότι εγώ φεύγω για τη Θεσσαλονίκη με τη Μύρικα μεθαύριο. Θα γυρίσω την Τρίτη, αργά το βράδυ. Είναι ζήτημα θα τη δω τη Βέρα. Αχ, και τι μόνες μας θα τα ετοιμάσουμε όλα αυτά. Έλα, καλέ. Σιγά το δύσκολο πια. Βρε κορίτσια, αφήστε με να σας βοηθήσω λίγο. Άντε καλέ, τι οικοδέσποινες είμαστε. Έλα βρε, δεν είναι τίποτα αφού τελειώσαμε. Οι καλεσμένες μας. Μαρία μου, εγώ μου. Πω πω και τούρτα, ε. Μόνη μου την έφτιαξα. Ανέτα. Τι κάνεις εγώ μου. Αλγάκι, τι γίνεσαι βρε θηρίο. Γογούλα μου, χρόνια και ζαμάνια μου. Καλά, δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Ίδια είσαι, ίδια. Τόσο χάλια ήμουν από μικρή. Άντε καλέ. Η Βέρα. Δεν ήρθε ακόμα. Βρε κορίτσια, με συγχωρείτε κιόλας. Μήπως έχετε ένα χιλιάρικο, γιατί χάλασε το αυτοκίνητο του Τάκη και το έχει πάει στο συνεργείο και πήρε το δικό μου και πήρε ταξί για να έρθω. Αλλά τώρα που φτάσα έξω από την πόρτα, είδα πως έχω μόνο 5.000 και αυτό δεν έχει να μου δώσει ρέστα. Να τα λέω, φυσικά το συζητάς. Καλή μόνο. Να πες μου, πού πάνε οι χριστιανοί χωρίς ψηλά. Τι πράγμα είναι αυτό. Ναι. Ναι, μισό λεπτό, αγωγό μου. Ο άντρας είναι. Τι θέλει τώρα κι αυτός. Ναι. Έλα, μωρετάκι μου. Μα πώς κάνεις έτσι, βρε παιδάκι μου, λες και είσαι φιλοξενούμενος στο σπίτι. Ε, πού θέλεις να τα έχω, τα βγά στην γλάστρα, στο ψυγείο τα έχω. Ναι, άφησε το να βράσει 3 λεπτάκια και μετά δώσ' του. Όχι πάνω από 3 λεπτά. Ο Κυρίλλος θα τρώει με λάτα τα αυγά. Ναι. Τι, δεν έχει κοιμηθεί ακόμα ο Δημητράκης. Λοιπόν, Δημητράκη θα σε σκοτώσω. Πες του θα τον σκοτώσω. Τσίσα και νανάκι αμέσως, μην του πάρω διάολο στον πατέρα. Όχι εσένα, αγάπη μου. Όχι. Ναι, εσύ είσαι ο πατέρας του, αλλά δεν ήθελα να πω εσένα. Ο τρόπος το λέει, βρε παιδάκι μου. Έλα, γεια. 3 λεπτάκια μόνο. Γεια. Δεν είναι παιδί μου να φύγω από το σπίτι. Ο Τάκης δηλαδή είναι τελείως άχρηστος. Δεν μπορεί να κρατήσει τα παιδιά. Ο Δημητράκης ακόμα δεν κοιμάται. Θέλει, λέει, να δει τον Μπούκερ. Το Μπούκερ. Χριστός και Παναγία. Και έχει να πάει ένα σχολείο αύριο. Άμα δεν είχε ένα σχολείο, τα μα και ναι. Σχολείο να μην είχε, δεν καταλαβαίνω. Τα παιδιά δεν πρέπει να βλέπουν τέτοιες εκπομπές. Και τι καλέ, εμένα μου αρέσει πολύ ο Μπούκερ. Τον έχετε δει αυτόν που παίζει. Το μανούλι. Βέβαια, νομίζω ότι βγάζει λίγο τα φρύδια του. Αλλά τι με νοιάζει εμένα, μήπως θα τον παντρευτώ. Η Βέρα, η Βέρα. Θα της κάνουμε έκπληξη. Τι έκπληξη. Με το 1, με το 2, με το 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vera. Happy birthday to you. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τι θα γίνει, κυρά μου, θα μου δώσεις τα λεφτά. Α, καλέ, το ξεχάσαμε. Ναι, καλέ. Πόσα είναι. 900 στάρικα. Μα να το ξεχάσω τελείως. Έλα, βρε κοκό, εσύ ξέχνα και στις εξετάσεις και δεν ξέχνα και στον ταξιτζί. Ε, μωρέ, ένα μυαλό έχω κι εγώ, τι να πρωτοσκεφτώ. Τώρα, τάξη, θα θέλει να φύγει από το σπίτι και θα αφήσει τα παιδιά μόνα τους. Και ο Δημητράκης, άμα δεν τον δει, εγώ δεν κοιμάται. Συγγνώμη, ποιος είναι ο Δημητράκης. Ο γιος μου, καλέ, Βενιαμίν. 3 παιδιά, μπράβο. Την τελευταία φορά που σε είδα έχεις 2. Ε, περάσαν 8 χρόνια από τότε, Ανέτα μου. Και δεν μου λες τώρα τα παιδιά θα μείνουν μόνο στο σπίτι. Όχι, η Θαλίτσα τα προσέχει τα μικρά. Ξέρεις πως έχει γίνει η Θαλίτσα. Με έχει περάσει τον μπόι. Πω, τι θυμάμαι το σιδά. Κι εγώ σε θυμάμαι, βρε Ανέτα μου, με εκείνο το μαλάκι του Αλαγκαρσόν. Τι ωραία που ήσουν. Και τι ωραίο χρώμα που είχανε. Με τι τα βάφεις τώρα. Δεν τα βάφω, εγώ μου. Φυσικό είναι. Άντε καλή που δεν τα βάφεις. Σου είπα δεν τα βάφω. Σόνι και καλά. Για πες μας λοιπόν, κοκό μου, για τα παιδιά σου. Η Θαλίτσα πάει στο γυμνάσιο, ο Κύρλος και ο Δημητράκης στο δημοτικό. Να, ορίστε. Να η Θαλίτσα. Πω, δεσποινείς, καλέ. Καλέ, αν την έβλεπα στον δρόμο δεν θα την γνώριζα. Έχει πάρει όμως από τον πατέρα της. Ναι, του μοιάζει, αλλά εδώ το βλέμμα είναι δικό σου. Έχει πάρει από μένα το ταμπεραμέντο. Χορεύει, τραγουδάει. Όταν ήταν μικρότερη, ανέβαινε στην καρέκλα, έπαιρνε ένα πυρούνι και έκανε τη βύση. Ίδια εγώ, καρμπών. Αχ, αλλά πάνω πολύ γούστο του Δημητράκη εγώ. Τραγουδάει κι αυτός. Όχι, θέλει να γίνει πυροσβέστης. Ναι, εγώ ο άντρας σου είναι. Τάκη, τι θέλεις πάλι. Ε, πώς ανάβει η κουζίνα, με καυσόξυλα. Βρετάκι μου,
Τα κουμπιά γράφουνε απάνω ποιο μάτι είναι. Ναι, ναι. Το τρίτο δεξιά είναι το μικρό. Ναι, ναι. Άντε, γεια. Τρία λεφτά μόνο, μην τα αφήσει παραπάνω. Γεια. Τι ζών. Άναψε άλλο μάτι και περιμένει να βράσει το αυγό από μόνο του. Πα. Άμα τον αφήσει μόνο του στο σπίτι, μπορεί να το τεινάξει στον αέρα. Άντρες, παιδί μου, άντρες. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Άντρας, το παιδί και το σκύλι, όπως το μάθεις. Σε αυτό έχεις απόλυτα δίκιο. Εγώ ήμουν πάρα πολύ άτυχη σε αυτό. Εσύ ήσουν τυχερή με τον Αντώνη. Τι κάνει ο Αντώνης? Στην εφημερίδα. Και Παναγιωτάκης? Καλά είναι, μόνο που δεν πέρασε πανελλαδικές. Έλα, μωρέ, δεν βαριέσαι. Καλά να είναι το παιδί. Όχι. Άμα δεν περάσει και φέτος, θα τον στείλουμε έξω. Άντε, μωρέ, τώρα θα το στείλετε να ταλαιπωρείτε. Και ο αδερφός μου σκοτώθηκε να γίνει γεωπόνος και τι κατάλαβε, υπάλληλος στην τράπεζα είναι. Ενώ ο άντρας μου της τρίτης γυμνασίου είναι, δόξα τω Θεώ. Τι δουλειά κάνει ο άντρας σου? Βιοτέχνης. Φτιάχνει καλαμάκια για φραπέδες. Α, ωραία. Και με προοπτικές. Ευχαριστώ, αλλά δε. Εσύ είσαι. Εσύ τι λες? Μη μου πείτε ότι αυτός είναι ο Ανδρέας. Κι όμως. Καλή, αυτός έγινε ολόκληρος άντρας. Όχι ολόκληρος, τέλος πάντων. Ανδρέα, με θυμάσαι εμένα? Εμένα, που σε έπαιζα μικρό στα γόνατά μου. Ούτε αυτό το θυμάται, είναι ηλίθιο. Καλά, τι κάνετε εδώ πέρα? Περιμέναμε μία εορτάζουσα να μας προέκυψες εσύ. Μη μου πεις ότι θα μείνεις. Όχι, τα λεφτά θα να πάρω και θα φύγω. Α, πόσα είναι? 50.000 με τις κρατήσεις έρχονται περίπου 35. Καλά, έλα να στα δώσω και μετά φύγε, ε. Πω, πω, σοκαρίστηκα με τον Ανδρέα. Πώς έχει μεγαλώσει. Και αντίστοιχα κι εμείς. Να στιμούλη είναι όμως. Έλα, βρε, εγώ δεν ντρέπεσαι? Γιατί καλέ να ντρέπομαι, τη γνώμη μου είπα, αφού είναι μπάνικο το παιδί. Έλα, βρε, εγώ στην ηλικία μας. Γιατί, τι έχει η ηλικία μου? Δεν ξέρω, εγώ με τα χρόνια έχω φρονιμέψει. Καλλιοργά παρά ποτέ. Άντε, βρε, εγώ μόνο κοιτάω. Α, κι εγώ αυτή τη σχολή είμαι. Οπτικός τύπος. Μετά το θάνατο του άντρα σου, τίποτα? Α, κάτι ψηλά, ρε. Άντε, να δούμε ποιος θα είναι τώρα πάλι. Σαν όνειρο μου φαίνεται που σας ξαναβλέπω όλες μαζί. Ω, Ελλάδα. Λοιπόν, όσο άσχημη και να γίνεται η Αθήνα, εμένα μ' αρέσει. I like it. Α, μήπως είσαι λίγο μαζοχίστρια? Ξέρω εγώ, βρε παιδί μου, και το κασαέριό της μου αρέσει. Αλλιώς μου μυρίζει. Ναι, είναι από την αμόλυβδη. Στα μαχαίρια είναι ο Τρίτσης και ο Μάνος για αυτήν την αμόλυβδη. Εξήγησε έτσι καλέ τη γυναίκα, από το Βανκούβερ έρχεται. Ο Μάνος είναι υπουργός χωροταξίας και ο Τρίτσης δήμαρχος. Ω, πήρε τη δημαρχία το Πασόκ. Όχι, Νέα Δημοκρατία. Και ο Τρίτσης? Έβαλε με τη Νέα Δημοκρατία. Μα ο Τρίτσης δεν. Όχι, μωρέ, Βέρα μου, πια και εσύ έμαθες κάτι πριν 10 χρόνια και το έδεσες κόμπο. Really, μου λέτε αλήθεια? Με έκανες τόσα χιλιόμετρα να έρθεις από τον Καναδά για να σου κάνουμε πλάκα. Κοίτα τι είναι που δεν το πιστεύει. Α, μου φαίνεται έφυγες και ξέχασες την οτροπία της Ελλάδας. Βέρα μου, έχουν γίνει αλλαγές και αλλαγές από τότε που έχεις φύγει. Σκέψου, ο Κύρκος και ο Φλωράκης γίνανε κολλητοί. Αυτό το έμαθα, yes. Που ο Θοδωράκης πήγε στη Νέα Δημοκρατία, το έμαθες? Oh no. Oh yes. Μη μου πείτε ότι και ο Καραμαλής έγινε γενικός γραμματέας του Κούκου, ε? Όχι. Αυτός έμεινε όπως τον άφησες. Εθνάρχης. Όχι, ο Καραμαλής είναι ο μόνος που δεν άλλαξε. Αυτός και η Βουγιουκλάκη. Ναι, είναι οι δύο σταθερές μας ως έθνος αυτή. Αυτή καλέ πώς είναι? Ξανθιά. No, θέλω να πω είναι νέα ακόμα. Ποιο νέα από σένα είναι? Oh. Έλα, κοκό, έλα. Έλα, η κόρη σου είναι. Τα νεύρα μου. Έλα, Θαλίτσα. Θα τον σκοτώσω. Θα τον νιώσω, πες του. Τι έγινε, καλέ? Έφυγε ο πατέρας τους και αυτά κάθονται να δούνε τον Μπούκερ. Θαλίτσα, σε παρακαλώ, βάλ τους για ύπνο. Αν δεν έχουν κοιμηθεί μέχρι να γυρίσω, θα τους τσακίσω τα πόδια. Για δώσε μου τον Κύριλο στο τηλέφωνο. Κύριλε, πες, αγοράκι μου, να κοιμηθείς. Έχετε σχολείο αύριο το πρωί. Κύριλε. Κύριλε! Θα με πεθάνετε, βρε! Κύριλε, θα σε τιμωρήσω. Αν γυρίσω και είσαι ξύπνιος, δεν θα σου πάρω την μπλούζα με τη Μαντώνα αύριο. Άντε, γεια. Τι διαόλια, Θεέ μου! Τι ψάρι ονειρεμένο ήταν αυτό, βρε Όλγα μου. Σ' άρεσε, λοιπόν. Και όταν θέλω να συνάσω στο σημείο από το ψάρι, τα περνάω το μίτσο και φτιάχνω τη σάλτσα. Πολύ ωραίο ήταν.
Τι να σας πω, βρε κορίτσια, ειλικρινά. I'm so happy. Είμαι τόσο ευτυχισμένη που σας βλέπω όλες μια χαρά. Με τους άντρες σας, τα παιδιά σας. Δόξα τω Θεώ, Βέρα μου. Εγώ έχω κάποια οικονομικά προβλήματα με το μαγαζί, αλλά. Α, Μαριανέτα, κλαίνει χείρες, λέγει παντρεμένες. Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Εσύ είσαι πιο τυχερή από όλους μας. Έχεις τον πιο καλό άντρα. Έξω το δικό μου το στουρνάρι που τον αυγό δεν ξέρει να βράσει. Α, ναι, τουλάχιστον ο Αντώνης μου ξέρει πώς δουλεύει η κουζίνα. Χρυσός είναι, χρυσός. Έλα, βρε εγώ και εσύ που δίθεν δεν σ' άρεσε ο τάξης. Μια χαρά άνθρωπος είναι και βγάζει και λεφτά με τη σέσουλα. Από τα καλαμάκια για φραπέδες. Αχ, ξέρεις τι φραπέδες πίνουμε εδώ στην Ελλάδα. Να μια σπιταρόνα έχουνε και τρία παιδιά κουκλάκια. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο. Εσύ, Μαρία, όμως δεν μας έχεις πει ακόμα τι κάνεις. Καλά. Ω, oh, νο, no, άλλο ρωτάω. Μετά το διαζύγιο, τι έγινε. Έλα, μωρέ, τώρα. Πες μου να χαρώ. Ένα, ξέρεις, δεν είναι και επίσημο. Έλα, λέγε, ποιος είναι. Τι, κι αν στον πω, Σάββος θα τον ξέρεις. Γιατί Σάββος τον ξέρεις εσύ. Όλγα. Καλά. Είναι όμορφος. Α, κούκλος, είναι κούκλος. Όλγα, καλά. Και τώρα, γιατί δεν μας λες εσύ, γιατί είσαι κρυψίνος. Φοβάται με τη στον φάει η Ανέτα. Βρε τη Βερούλα. Χρόνια και ζαμάνια. Δεν μας είπες εσύ, Βέρα μου, πώς τα περνάς εκεί στα ξένα. Εδώ και τρία χρόνια έχουμε αγοράσει με τον Μπιόρν ένα αγρόκτημα έξω από Βανκούβερ. Φαντάζομαι παράδεισος θα είναι. Έχεις πάει στον Καναδά? Όχι, έχω δει σε ταινίες. Πράγματι. Είναι υπέροχα. Του Μπιόρν του αρέσει πολύ η φύση και το έχει φτιάξει πολύ ωραίο. Very beautiful. Κάνε παιδάκι, το σκεφτόσαστε ή το έχετε βάλει μπροστά? Μισό λεπτό. Έλα, γογό μου, έλα, η θαλίτσα. Ευχή και κατάρα σου δίνω, Βέρα μου. Μην κάνεις παιδί αν δεν θέλεις να γίνεις τόσο δυστυχισμένη όσο εγώ. Αυτό μόνο σου λέω. Έλα. Ωχ, Θεέ μου. Τι κάνανε πάλι, καλέ. Ο Κύριλλος κυνηγάει το Δημητράκι με ένα τηγάνι για να τον δείρει. Ορίστε. Βρε, πες του, άμα δείρει το μικρό, όχι μόνο την μπλούζα με τη Μαντόνα δεν θα του πάρω. Μία εβδομάδα δεν θα τον αφήσω να δει τηλεόραση. Κύριλε, Κύριλε, Κύριλε. Ποτέ παιδί, Βέρα μου. Ποτέ παιδί. Βεν, 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 βεν. Σαν να λέμε σφίξε με. Βεν, 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 βεν. Μες στα χάδια βρίξε με. Βεν, 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 βεν. Δες μου τα χυλάκια σου. Βήμα εσύ, βήμα εγώ. Δες με τα φυλάκια σου. Βήμα εσύ, δε που ζε. Ζήτω το βεν, βεν, βεν. Ζήτω το βεν, βεν. Αχ, Μαρία, έλα να πούμε και αυτό το τσίκα τσίκα τσού. Άπα, θα φάει με φτώμα. Και εγώ, κουβούνι. Μετά, μωρέ, μετά. Έλα, κάτσε, καλέ κι εσύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μου λείπει στον Καναδά αυτή η διασκέδαση. Να πας κάπου, να πιείς, να τραγουδήσεις. Ναι, ναι. Και εμείς που έχουμε μείνει εδώ, όλο αυτό κάνουμε. Τραγουδάμε, χορεύουμε. Όπως ζήσεις στον Καναδά, ζούμε κι εμείς εδώ. Ναι, αλλά με λιγότερα λεφτά. Μωρέ, θυμάστε που πηγαίναμε στις ταβέρνες. Τι τραγούδι και κακό ήταν αυτό. Γιατί παραφωνία. Παράφωνες, ξεπαράφωνες τραγουδούσαμε. Είχαμε το θάρρος της γνώμης μας. Το τσούζες, λέβανε, το βισκάκι το δεύτερο, είναι αυτό ή το τρίτο. Έλα, καλύτερα να μην τα μετράμε σήμερα. Μαρία, να σου βάλω σένα. Όχι, μωρέ, πίνω κρασί τώρα, μην τα μπλέξω. Αχ, η Βέρα, αχ, βρε Βέρα μου. Και ξέρεις, κάποια στιγμή φοβήθηκα πως δεν θα έρθεις και θα σε περιμένουμε σαν τις μωρές Παρθένες. Αχ, γογό μου, μωρές Παρθένες ήταν εκείνες που δεν περιμέναν, όχι αυτές που περιμένανε. Είχα μια σκασίλα ποιες περιμένανε. Άλλωστε, εγώ σαν θρησκευτικά ήμουν και πολύ πάντως. Τώρα θα μου πεις και που δεν ήμουνα. Βρε Μαρία, θυμάσαι που είχα μείνει μεταξύ τα αστεία στη φυσική. Δεν είχες μείνει μόνο εσύ στη φυσική, είχα μείνει κι εγώ μαζί σου. Γιατί αντέγραφες από μένα και μας μηδενίσανε και τις δύο. Ωραία, πώς τα θυμάσαι, η Ανέτα μου. Με τα νι και με τα σίγμα τα θυμάσαι. Α, ξεχνιούνται αυτά, εγώ μου, ξεχνιούνται. Αυτά θα είναι πάλι. Δεν αντέχω. Θα πάρω ταξί να φύγω. Ναι! Τι έγινε, Θαλίτσα? Δεν κοιμούνται ακόμα τα παιδιά. Δώσε μου τον Κύριλλο στο τηλέφωνο. Κύριλε, γιατί δεν κοιμάσαι, παιδί μου? Κυνηγάει Δημητράκης με ένα πιρούνι. Αχ, Θεέ μου, θα σκοτωθούν. Δώστε εδώ. Κύριλε, άκουσε να σου πω εγώ που σου μιλάει με δασκάλα και άντρες μην είναι αστυνομικός. Άμα δεν πέστε μέσα και κοιμηθείτε, θα στείλει τον άντρα μου να σας πάει φυλακή. Κατάλαβες? Να μην ξανενοχλήσετε τη μαμά σας. Μπράβο. Τ' άκουσες, Κύριλε, τι σου είπε η κυρία? Θα στείλει τον άντρα στον αστυνόμο να σας πάει φυλακή. Λοιπόν, θα πέσεις? Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Και εγώ αύριο θα σου πάρω το μπλουζάκι με τη Μαντόνα. Ναι, 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 και με τον Μάικλ Τζάκσον. Καληνύχτα. Άντε, καληνύχτα. Είδες, Βέρα μου, είδες πως περνάω. Και εσύ, γογό μου, τα κακομαθαίνεις. Καλέ, ξέρεις τι ξύλο τους ρίχνω. Τα έχω τσακίσει το ξύλο, δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται το ξύλο. Εφού δεν παίρνουν από λόγια. Ανάλογα, πώς θα τα πεις.
και ειδικά τους τα λέω. Εγώ τον Παναγιωτάκη δεν τον έχω δει ποτέ μου. Ο Παναγιωτάκης δεν είναι και δικό σου παιδί. Δεν έχει σημασία. Εμένα γνώρισε σε μάνα του. Από τότε που ήταν 3 ετών, του μιλούσα και καταλάβαινε ό,τι του έλεγα. Δεν χρειάστηκε ούτε καν να σηκώσω τον τόνο της φωνής μου. Τι να σου πω, μπορεί ο Παναγιωτάκης να είναι πιο έξυπνος. Κάνεις λάθος. Απλούστατα, κρατάς λάθος τακτική ακόμα και απέναντι στον άντρα σου. Δεν επιτρέπεται να σε έχεις αδούλα, να μην ξέρεις να βράσεις ούτε ένα αυγό. Όχι και με έχει δούλα ο Τάκης. Απλώς δεν ξέρει πώς δουλεύει η κουζίνα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μου πέφτει λόγος. Ναι, δεν σου πέφτει, αλλά τον ήθελα. Έλα τώρα κι εσύ, εγώ. Λες και σας βλέπω πριν από 20 χρόνια, σαν το σκύλο με τη γάτα. Μα δεν την άκουσες, Βέρα μου. Τώρα θα μου κάνει ξαφνικά κήρυγμα. Δεν με κατάλαβες, εγώ. Έπες με και ηλίθια τώρα που δεν κατάλαβα. Όχι και με έχει δούλα ο Τάκης που με έχει τα όπα όπα. Ορίστε. Ορίστε, σετ. Κολλιά και σκουλαρίκια μου πήρε την προηγούμενη εβδομάδα 24 καράτια. Παίρνουν τέτοια πράγματα στις δούλες. Γιάντε εδώ, είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι και πανάκριβα, ε. Στην Ανέτα, πες τα. Αχ, δεν αντέχω. Πάρ' το εσύ, σε παρακαλώ πολύ, γιατί θα τρελαθώ. Θαλίτσα, δεν σου είπα να μην ενοχλείς τη μαμά σου και να πέστε να κοιμηθείτε. Θα φανάξετε με στην άμμο. Α, με συγχωρείτε. Όχι, ναι, έγινε ένα λάθος. Ναι, αμέσως θα σας τη δώσω. Ανέτα, για σένα, εννοώ. Ναι, Αντώνη. Πάλι. Ναι, καληνύχτα. Ανέτα, τι έγινε, καλέ. Τι έχεις. Ανέτα μου. Συνήλθες λίγο. Τι σου είπες στο τηλέφωνο και έγινες έτσι. Τα συνηθισμένα του ψέματα. Ότι δήθεν έχει δουλειά στην εφημερίδα μέχρι αργά και άλλες τέτοιες μπούρδες. Μα καλά νύχτα δεν τις τυπώνει τις εφημερίδες. Όλγα μου δημοσιογράφος είναι, δεν είναι τυπογράφος. Μήπως επιμελείται του τυπώματος. Όχι, απλώς κοιμάται στις γκόμενάς του. Έχει γκόμενα. Α, το Βερμπάντι και παράστηνε και το Δημοκράτη. Γιατί οι Δημοκράτες δεν. Κατεξοχήν μπορώ να σου πω. Στα 12 χρόνια που είμαστε παντρεμένοι έχει αλλάξει 8 γκόμενες. Καλό ρεκόρ. Απορώ πώς τον κρατάω. Του μεγαλώνω το παιδί, αυτός γυρίζει από εδώ και από εκεί και. Δεν ξέρω γιατί δεν τον χωρίζω. Αχ, μην κάνεις έτσι, Ανέτα μου. Και το διαζύγιο, άσε, άσε, γιατί. Ξέρω, τα έχω περάσει. Χίλιες φορές το διαζύγιο. Χίλιες φορές. Έλα, Χριστέ και Παναγία, τώρα εσύ γιατί κάνεις έτσι. Έχω κι εγώ τους λόγους μου. Έχει ο δικός σου άντρας γκόμενα. Όχι μόνο. Έχει γκόμενο. Όχι καλέ, τον γκόμενο τον έχω εγώ. Και κάνεις έτσι επειδή έχεις γκόμενο. Όχι, γιατί χωρίσαμε. Α, έτσι εξηγείται. Είχα βαρεθεί πια. Μόνη μου μέσα στο σπίτι με 3 παιδιά και ο Τάκης να λείπει. Κάθε φορά που ξενοκοιμόταν, μου φέρνε το πρωί και ένα μπιζού. 3 θηρίδες μπιζού έχω την κάρη. Εσύ τουλάχιστον είχες και ένα όφελος. Κάποια στιγμή γνώρισα τον Στέφανο. Πέρασα 6 μήνες σαν την τρελή ανάμεσα στη Θαλίτσα, τον Κύριλο να κυνηγάει τον Δημήτρη με ένα πιρούνι και τον Στέφανο. Και πώς χώρισες. Θυσιάστηκα για τα παιδιά μου. Πολλούς γκόμενους ακούω και ζήλεψα η χείρα. Σάμπος, εγώ δεν ζήλεψα. Εσύ γιατί. Εσύ δεν είπες ότι. Α, μην ακούς τι λέω, τι κάνω να βλέπεις. Τίποτα κι εσύ. Άστα, στη γάση και στη φέξη. Όπως βλέπεις, Βέρα μου, εδώ στην Ελλάδα είμαστε όλες. Πάρ' τη μια, χτυπά την άλλη. Μόνο εσύ γλίτωσες που έφυγες. Σκατά γλίτωσα. Είπες. Αυτό που άκουσες. Θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα. Εσύ που ζούσες στον παράδεισο. Στο αγρόκτημα του Βανκούβερ. Και τι νομίζεις πως είναι το αγρόκτημα. Μια θα με 6 αγελάδες, 2 θα ταΐσεις τις κότες, την τρίτη το βαριέσαι. Ναι, όμως εσύ έχεις τον Μπιόρ. Μη μου πεις ότι και ο Μπιόρ σου κάνει κουτσουκέλες. Ω, νο, δεν μου κάνει, αλλά τι να το κάνεις αυτό. Εδώ και 4 χρόνια έχουμε χωριστές κρεβατοκάμαρες. Χωριστές κρεβατοκάμαρες. Καλά, και τι κάνετε, αν θέλετε να. Σφυρά με κλέφτηκα. Ω, ανταλλάσσετε επισκέψεις δηλαδή. Σαν τις κουμπάρες. Έχει και ξενιτιά τα ζόρια της. Μεγάλα ζόρια, γογό μου. Γιατί άμα αυτές οι επισκέψεις γίνονται κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα. Τέτοια αραιότης. Όγιες, περίπου. Ένα σας λέω, κορίτσια, ένα. Είμαστε 5 δυστυχισμένες. Γεια σας. Τι έγινε, καλή, φύγανε τα κορίτσια. Εδώ και 20 λεπτά. Γιατί δεν τις κρατούσατε να τις δω κι εγώ, τώρα πότε θα τις ξαναδώ, μετά από 10 χρόνια πάλι. Μιρίνα μου, δεν ξέραμε τι ώρα θα έρθεις ακριβώς. Τι έγινε, πώς περάσατε, τη διασκεδάσατε. Τι να σου πω. Ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από την πολύτη διασκέδαση. Γιατί καλέ, δεν διασκεδάσατε. Πιο πολύ θα διασκεδάζαμε αν πηγαίναμε σε μνημόσυνο. Μουλιάξαμε στο κλάμα. Καλά, είναι πολύ φυσικό. Έχω παλιές συμμεθήτριες, θυμηθήκατε τα παλιά, συγκινηθήκατε. Μα Ειρήνη μου, δεν κλαίγαμε για το παρελθόν, για το παρόν κλαίγαμε. Αν σκεφτεί κανείς πώς ξεκινήσαμε και πώς καταλήξαμε.
Ειρήνη μου, τα καλύτερα μας χρόνια έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Δεν θέλω βλακίες. Τα καλύτερα μας χρόνια αρχίζουν από αύριο.